Χαίρετε. Γενικώς πάμε καλά. Έχουμε εξαπλωθεί αρκετά στον κόσμο. Είμαστε πρώτοι στην τεχνολογία. Πρώτοι στα γράμματα, πρώτοι στα άρματα. Έχουμε και στην κατοχή μας δύο miracles. Μάλλον όχι, αυτό είναι από τα souls. Έχουμε δύο wonders, δύο θαύματα του κόσμου, του αρχαίου κόσμου. Τον κολοσσό της Ρόδου και τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Και φιλοδοξούμε να πάρουμε 4, 5, 6, 7, 7, 8 ακόμα για να πάμε ακόμα καλύτερα. Βέβαια, στο τέλος του προηγούμενου βίντεο υπήρχε και μία μελανή σελίδα. Χάσαμε μία πόλη μας, την Γνωσό, από τους βαρβάρους. Το οποίο δεν συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά στο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, το είδαμε γι' αυτό. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Η Αθήνα, να δούμε καταρχήν την παραγωγή της σε ασπίδες. Έχει περίσσευμα 5, δεν είναι και πάρα πολλές. Τι θα μπορούσε να κάνει? Α, δεν έχει βιβλιοθήκη. Τι συζητάμε τότε? Αυτό σας πάει ανατολικά να εξερευνήσει. Για να δούμε η Έφεσος που βρίσκεται. Εντάξει, αρκετά. Ας κάνει και τίποτα άλλο. Τι θέλουν και φωνάζουν αυτοί? Θα σας κάνουμε marketplace. Οι Δελφοί μήπως θέλουν κάποιο settler, γιατί τους βλέπω πολύ χέρσα εκεί πέρα, δεν είναι τελείως. Θερμοπύλη, σας κάνουν ένα υδραγωγείο. Να έχει να βρίσκεται. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στην αστρονομία. Ούτε τα είδα τα υπόλοιπα, γιατί θέλω να φτιάξω το Copernicus Observatory. Το οποίο προσθέτει πολλά στην ανάπτυξη της επιστήμης. Είναι απολύτως κρίσιμο δηλαδή. Γιατί έχουμε μείνει πίσω στην έρευνα για την τεχνολογία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ωχ, τώρα μ' αρχίσουνε τις φωνές. Είμαστε 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια ψυχές. Θέλουμε και άλλους settlers, νομίζω. Εδώ θέλουμε τύχη. Βλέπετε, έχω σταματήσει την εξερεύνηση την πολύ. Έχω έναν να συνεχίζει.
Θέλω να κοιτάξω πρώτα τα εσωτερικά μου και μετά να ξερευνήσω και να ανακαλύψω καινούργιες πόλεις. Να διαφυλάξω τα υπάρχοντα και βλέπουμε. Γιατί έτσι και μου κάνουν ένα ντου και δεν είμαι καλά αμυντικά, θα με πάρει και από κάτω. Εντάξει, θα με αφήσουν μετά από μία-δύο πόλεις όταν χάσω, αλλά θα ξενερώσω πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και την γνωσό για να την απελευθερώσουμε. Δεν φαντάζομαι να δυναμώσουν πάρα πολύ οι βάρβαροι. Βάρβαροι είναι αυτοί, δεν καταλαβαίνουν. Από τότε που πήγα στο Republic, πολύ διαμαρτυρία βλέπω. Ούτε θέλουμε surplus 0. Για να δω πόσο... ναι, κόλλησε. Να δούμε πόση έρευνα μπορεί να... Πόσους γύρους δηλαδή χρειάζεται. Το βρήκα σχετικά γρήγορα δηλαδή αυτό το με την αστρονομία και μου έκανε εντύπωση θετική. Λοιπόν, gunpowder για αμυντικούς λόγους. Πάμε gunpowder. Τι θέλετε, μωρέ, σοσιαλισμό. Και ό,τι και να κάνω τώρα, θα υπάρχει πείνα, θα πέσει πείνα τώρα. Πιστεύω έχουμε κάποιο πρόβλημα στους Δελφούς. Έλα, δεν έχει City Walls ξεφτύλα τώρα, πρωτεύουσα. Glorious. Λοιπόν, η Δελφή μπορεί να πιάσει αυτόν τον κατεργάρι για 100 ευρώ.
Πολύ αέρα έχουν πάρει. Εμείς έτσι παιδιά δεν κάνουμε τίποτα. Άμα που δυναρμόνουμε την παραγωγική ισχύ της χώρας. Πού ήταν εκεί πέρα με το βάρβαρο. Για να δούμε. Α, ό,τι πρέπει αυτός. Δύο κινήσεις κάνει ο βάρβαρος. Πω 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 πω. Ερημιά, πείνα. Τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα, πώς θα αλλάξουμε τους σχετισμούς. Τι να κάνω τώρα εδώ πέρα. Μετά θα τα πούμε παιδιά τώρα γιατί έχουμε και δουλειές. Ωραία, μια τρύπα στο νερό στους δελφούς. Ας κάνουμε ένα διπλωμάτι. Χρήσιμη είναι γενικώς. Λοιπόν, η Αθήνα έχει 11 ασπίδες. Φάρσαλος 9. Μικίνε 9. Λοιπόν, η Αθήνα θα αναλάβει το εργαστήριο του Κοπέρνικου 36. Ας είναι συγκεντρωμένα τα θαύματα που παράγουν πλούτο σε μία πόλη. Ποιος είπαμε είχε τις πυραμίδες και η Φάσαλος ας κάνει το εργαστήριο του Λεωνάρντο.
banking για να μην καταρρεύσουμε οικονομικά. Ας πάει δυτικά να εξερευνήσει. Η Έφεσος δεν έχει τίποτα. Άκου να χτίσουμε και μακριά από τις άλλες πόλεις. Θα δω λίγο το χαρτί αν είμαι όντως τόσο μακριά. Αν είμαι πολύ μακριά, το αφήσω να κάνω ό,τι θέλω. Να μην προσπαθήσω να πλησιάσω, δηλαδή. Κάρη και σε ένα διπλωμάτι. Αλλά το Little Big Horn, οι Σίου αμήνονται με Warriors ακόμα. Παράξενα πράγματα αυτά. Τώρα που θα πούμε θα πάμε, δεν θυμάμαι. Α, κυνηγάγαμε ένα βάρβαρο. Αποδεκατίστηκαν νησίου. Α, και ένας ξέμπαργος αρχηγός. Να τον τσιμπήσουμε. Νομίζω δεν έχω τσιμπήσει ακόμα κανέναν στο αυτό το playthrough. Μια Αθήνα να μην καθυστερεί, αλλά κάνει το Copernicus Observatory. Να πάει αυτός. Μέχρι στιγμής τις περιζήτητες, τα περιζήτητα wonders, θα κάνουμε ή θα τα κάνουμε κατά πάσα πιθανότητα εμείς. Λοιπόν, πού να πάει τώρα αυτός.
Πού, κοίτα πόσο μακριά είμαι. Τι να κάνει τώρα. Μας εξερευνήσει και βλέπουμε. Τους δελφούς πώς έχουν καταντήσει έτσι. Κάντους και irrigation. Τώρα είδα ότι είναι βάρβαροι στην γνωσό. Τώρα το θυμήθηκα μάλλον. Δεν μπορεί να κάνουν τίποτα μόνοι τους. Αν δεν τους θα δώσει εσύ το πιάτο. Τι να δοκιμάσω τώρα. Ήρθανε τώρα. Φαντάζομαι για να μην έχω τίποτα να κάνω. Μίσθωσα διπλωμάτη. Λοιπόν, supplies coal, cloth, wine. Democracy. Ας μείνει τώρα εδώ πέρα, ο διπλωμάτης. Λοιπόν. Μπορεί να γυρίσεις πίσω. Α, δεν μπορεί. Όπα, κλάψτον. Κλάψτον. Ξεχάστηκα. Πρέπει να... να απελευθερώσουμε τους υπόδουλους αδελφούς μας στην Γνωσό. Είναι μια κοιλίδα στο playthrough. Πάθατε ρε παιδιά.
Δεν σας δίνω τίποτα, να το ψάξετε να το βρείτε μόνοι σας. Στο τέλος του παιχνιδιού, ο υπολογιστής έχει μια τάση να σε κλέβει, να σου κλέβει οι ανακαλύψεις. Οπότε, ένας διπλωμάτης, καλό είναι να υπάρχει να φυλάει έτσι τσίλιες. Όχι, μάλλον να προστατεύει. Λοιπόν, πού να πάνε τώρα όλοι αυτοί. Πάει τώρα αυτός εδώ πέρα, ο δόλιος. Κάνω εκεί ανάμεσα. Εδώ βγάζει πιο πολύ, πιο πολύ ασπίδες. Κάνω μια πόλη εδώ. Μιλώ, θα πάει καλά. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Σίγουρα δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Άμα προσέξεις λίγο περισσότερο θα το βρεις. Τι πάθαμε, γιατί η Έφεσος είναι έτσι? Θα χάσουμε και την Έφεσο. Πρόβλημα, πρόβλημα. Αστυνόμουσα είνες. Ευτυχώς έχουν μείνει ακόμα δύο. Για να κάνουμε τύχη, γιατί δεν μας βλέπω καλά εδώ πέρα. Και μάλιστα να τα αγοράσω κιόλας. Αν προλαβαίνω. Μην βιάζει. Γι' αυτό θέλω να χορευτώ μια κάτι τέτοια. Αν και δεν μπόρεσα να σώσω την γνώσο. Με την διατακτική που ακολούθησα. Γιατί πρώτα κάνει την επίθεση ο εχθρός και μετά χτίζεται αυτό που ετοίμασε στον προηγούμενο γύρο. Και το ξεχνάω αυτό συνέχεια. Βλέπετε, σε μια πόλη να μην έχεις τύχη, κινδυνεύεις να τη χάσεις, πολύ απλά έτσι. Και όχι από κάποιο σοβαρό εχθρό, από τους βαρβάρους. Που είναι περιφερόμενοι, ας πούμε, είναι νομάδες.
Καλά, τώρα δεν θα έχει τίποτα, απλά να το αποκαλύψω. Πού πας, βρε, πω, πολλά στο κουμπί πάτησε. Ναι, το ξέρω. Έκανα ένα τραγικό λάθος. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, δημοκρατία ή theory of gravity. Και αυτό μου αρέσει. Πάω να τους τραμποκίσω λιγάκι εκεί πέρα. Τους μικυναίους, τους μινοίτες. Γνώσω. Λοιπόν, νομίζω μια χαρά είναι αυτή η θέση. Θα πάει καλά. Θεσσαλονίκη. Φάρσαλος. Λοιπόν, ωραία, ας κάνουμε. Αν μπορούμε, ναι. Πιστεύω θα το προλάβουμε. Πάμε μέχρι το 1000 μετά Χριστόν για να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Δηλαδή άλλο τόσο περίπου. Πολύ αχάριστοι είσαστε. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε από την Ηράκλεια. Ηράκλεια του Πόντου ή Ηράκλεια Σέρων.
Ας κάνουμε aqueduct. Θα σκάσουνε 360.000 έχει. Και δεν μιλάει το κομπιούτερ να με συμβουλεύσει. Μα αφήνει έτσι. Λοιπόν, ας κάνουμε καμιά σύζευξη. Να πάρε τώρα αυτή. Ωραία. Μόνο αυτά τα... όχι τσάρια, έτσι πώς λέγονται αυτοί. Μόνο αυτό έχει γνωσός πλέον. Ας πούμε κρασί. Λάθος. Βιάζεσαι. Λοιπόν, για να δούμε κάτι. Τι εδώ τι θέλουν. Πού είναι, α. Συγγνώμη να δω, μήπως θες κάνεις κρασάκι. Όχι εσύ. Σε δω εσένα μετά. Μπα. Οι μικίνες τι θέλουν. Ωραία, ποιος θα πάρει τώρα. Καλά, αυτοί δεν νομίζω να θέλουν τίποτα. Τι είναι απολύτης. Α, θέλει. Γλυκάθηκαν κι αυτοί. Σπάρτη. Κανείς κρασί, ρε παιδιά. Μεθός φάρσαντος. Λοιπόν, δεν μας... όχι. Θερμοπύλες, καλά να, και να είναι εδώ κοντά, ε. Τι που θέλουν κρασί. Κανείς δεν θέλει κρασί. Τι έχουμε πρώτα απαγόρευση. Όχι. Εδώ η ερωτική Θεσσαλονίκη δεν πίνει λίγο κρασάκι. Α, απογοητεύτηκα τώρα. Τέλος πάντων, ας πάμε και όπου βγει γνωστή έκφραση.
Έλα, φτάνει τώρα με αυτούς. Κοίτα εδώ κατάσταση. Φτιάξε μια βιβλιοθήκη να ξεστραβωθούμε εδώ πέρα. Α, καιρό είχαν οι φανς μου, οι groupies, να εκδηλωθούνε. Γενικά δεν έχω πολλά προβλήματα με εξεγέρσεις, δεν επιμένουνε. Αυτό παρατηρώ. Τους περνάει, άρα δεν είναι βαθύτερα τα αίτια. Ή πολύ μεγάλα τα προβλήματα, ώστε να διαλύσουνε τη χώρα. Πάντως ανακαλύψαμε μια πόλη. Ποια κεραμική μου ρε τώρα. Πάμε για να νικήσουμε το παιχνίδι τώρα, ποια κεραμική. Πάρουμε democracy μωρέ καλύτερα. Δεν ξέρω, μα πιο πολύ στο civilization έχω συνηθίσει η τελειωτική, η τελική μορφή, η τελειωτική, η τελική μορφή να είναι η δημοκρατία. Κάποιοι λένε ότι ο κομμουνισμός είναι το καλύτερο πολίτευμα. Είναι κάτι σαν τελειοποιημένη μοναρχία. Αλλά δεν με ικανοποιεί από πλευράς επιστήμης. Μένεις πίσω με αυτό. Και είμαι ήδη, ας πούμε, όχι και τόσο καλά. Το τραυματισμένο γόνατο. Τα σοβαρά είχαν τέτοιες πόλεις. Ή τρολάρει τώρα το παιχνίδι. Θα μου πεις, είχαν τίτλο πόλεις Little Big Planet. Little Big Horn, συγχωρείτε. Τι σου κάνει εντύπωση ακριβώς. Τρόμαξα. Είδα κάτι μπλε, λέω, μας πήρε τον Κοπέρνικο. Εσείς με την πυρίτιδα έχετε τρελαθεί. Στρωθείτε να την ανακαλύψετε μόνοι σας. Άκουλε. Όπως την έμαθα εγώ, αν είμαστε κι εσείς. Όλα έτοιμα στο πιάτο. Για να δούμε πού βρισκόμαστε από πλευράς έρευνας. 9 γύρια, δεν με ικανοποιεί πάρα πολύ αυτό. Πρέπει να πέσουμε ακόμα πάρα πολύ. Τουλάχιστον 5 γύρια.
Αλλά έχουμε αποκαλύψει ένα συγκλονιστικά μεγάλο κομμάτι του χάρτη. Εδώ πώς θα πάει εκεί πέρα απέναντι. Έχει τρόπο. Έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης του αστικού ιστού και ξαναλέω τώρα πασοκικές κοινοτοπίες. Ναι, μέχρι εκεί φτάνει. Καλή περιοχή η Έφεσος, ε. Η Έφεσος θα απογειωθεί προς το τέλος του παιχνιδιού που θα τη χρειάζομαι. Άσε ρε. Θα σε έχουμε μάθει. Τα συνδικάτα τώρα. Λοιπόν, η Κόρινθος να κάνει και κάτι άλλο πέρα από καραβάνια. Οικονομικά. Ναι, επανάσταση παρακαλώ. Ναι, πότε τη θέλετε, το συντομότερο. Τώρα σπάει στο λαβωμένο γόνατο γιατί βαριέμαι να ασχοληθώ. Κάνουμε μια τράπεζα και η Κόρινθος πάει καλά. Λοιπόν, έχουμε Αθήνα να κάνει το... όπου να έρθει το ολοκληρώσει. Το παρατηρητήριο του Κοπέρνικου και το Φάρσαλος
Δεν πάει και τόσο θεαματικά. Ο Κόνιτρος πάει καλύτερα, ας πούμε. Αντί τουλάχιστον να έχουμε ένα θαύμα σε αυτό το playthrough, σε αυτό το βίντεο μάλλον, σε αυτό το μέρος. Γιατί είχαμε δύο στο προηγούμενο. Και καλό μάθαμε. Το Άργος, ξεχασμένο από το Θεό. Τώρα πού να πάει αυτός. Δεν βλέπω κάπου που μπορεί να πάει. Αυτοί οι δύο, οι πεις δηλαδή εδώ πέρα. Λοιπόν, να κάνει η Αθήνα το καθήκον της. Οχ. Λοιπόν, καταρχήν 20 luxuries. 38, 36, κάτι κάνει αυτό, 38, 30, θα έχουμε ελάχιστα εισοδήματα και κάθε 8 γύρους, λίγο καλύτερα από το Republic, αλλά βέβαια θέλει πολύ θα χρειαστούν πολλές αβαρίες, δηλαδή θα πρέπει κάποιοι να φύγουν από το πόστο τους για να γίνουν διασκεδαστές, εφόσον έχουμε 20% luxuries. Τίποτα, τρέχεις. Αυτοί πώς λέγονται. Λεγιονάροι. Λοιπόν, τέτοιους έχει η Κνωσός. Βάρβαρους. Λοιπόν, fortify. Τώρα δέσαμε. Να αρχίσουμε τις εξεγέρσεις. Φοράς, πάει στο Άργος αυτός εδώ πέρα, ο Χριστιανός. Αχ, Θεέ μου. Φτιάχνεις το ένα, χαλάει το άλλο, δεν ξέρω, έτσι είναι. Δύσκολη ισορροπίες. Άμα έχεις τέτοιες εγκαταστάσεις, πέφτει η κυβέρνηση. Ναι, αυτό είναι. Το σκέφτηκες καλά να πας στη Δημοκρατία? Νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλουμε μια ανωτελεία που θα έλεγε και ο Χατζηνικολάου. Απλά περιμένω την Αθήνα να κάνει το θαύμα της πριν κλείσω, έτσι, αλλά δεν το βλέπω. Με εξεγέρσεις και τέτοια μέχρι να εγκαθιδρυθεί ξανά η Δημοκρατία. Χαιρετίσματα.
Να και κάτι που πάει καλά. Εν μέσω αναρχίας. Ας κάνει και κανένα πανεπιστημίο. Είδα έναν ελέφαντα. Τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Ποιο τριμόκολα που μου επιτρέψε την έκφραση τα πράγματα με τη δημοκρατία. Αλλά έχεις ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την έρευνα. Τώρα θα χαθεί αυτός ο Σέτλερ. Δηλαδή ουσιαστικά οι Δελφοί δεν θα μπορούν να έχουν ανάπτυξη με δικά τους μέσα. Πρέπει να τους βοηθήσει κάποιος απ' έξω, να τους τα φτιάξει. Το οποίο είναι μια πολύ καλή λύση όταν βλέπεις ότι μια πόλη είναι καχεκτική και βοηθάς από μια άλλη πλούσια. Τώρα γιατί μαζεύονται οι Ρώσοι στα σύνορά μου δεν ξέρω. Α, μπράβο, ωραία, μπορούμε να κλείσουμε το βίντεο αισιόδοξα. Παρατηρητήριο του Κοπέρνικου. Increases science output of city by 50%. Αυτό θέλαμε. Για να δούμε. Trade production 16. Science 30. Είναι στη δεύτερη γραμμή την παχιά. Στα δεξιά. Science 30. Πολύ ωραία. Εδώ κάτι οι Δελφοί έχουν να φάνε ή θα μου διαλύσουν θα μου ξεφανίσουν τον Settler. Εντάξει. Αν είχαν Hunger θα μου έλεγε Can't support Settler. Λοιπόν, αυτά. Έχει ενδιαφέρον το πράγμα. Πάει καλά, θα έλεγα. Βέβαια με πιο αργούς ρυθμούς. Αλλά νομίζω έχω ξορροπήσει αρκετά την κατάσταση και είμαι ευχαριστημένος γι' αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.